Κυρία Μανολάκου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, είστε καλά. Με αφορμή το χθεσινό φοιτητικό συλλαλητήριο, παραμένει στη δημόσια συζήτηση η απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 100 ατόμων. Η κυβέρνηση, θυμίζω, μιλά για χαλάρωση του μέτρου, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος υπήρχε γενικότερα απαγόρευση συναθρήσεων. Μιλάτε, ακούμε και την αντιπολίτευση και το ΚΚΕ να μιλά για κατασταλτική πολιτική. Χθες, είναι αλήθεια, είδαμε πολύ περισσότερο κόσμο στην συγκέντρωση, αλλά τελικά δεν είδαμε καταστολή από πλευράς αστυνομίας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Θέλω να πω ότι εχθές ήταν μια λαοθάλασσα που η κυβέρνηση τη φοβήθηκε και συνολικά το κατεστημένο. Ήταν οι φοιτητές στους δρόμους, γιατί έχουν βάλει λουκέτο διαρκεία στα πανεπιστήμια, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Ήταν και οι γονείς τους, ήταν και οι δασκάλοι τους και οι εκπαιδευτικοί τους και οι μαθητές και τα σωματεία, και απαιτούσαν ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά πανεπιστήμια με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Τους πόνεσε στην κυβέρνηση, πονέσανε, πραγματικά πονέσανε. Και έρχεται τώρα με κατασταλτικούς νόμους να μας πει ότι παραβιάζουν νόμους και τη δημόσια υγεία. Μα ο μεγαλύτερος παραβάτης είναι η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική της. Δεν προστατεύει τη δημόσια υγεία. 8 η ώρα το πρωί στις συγκοινωνίες δείτε τις φωτογραφίες που έχει σηκώσει ο 902 στο πόρταλ. Mm-hmm. Πού προστατεύει από συγχρονισμό? Αντί να βάλει στιγμές συγκοινωνίες και να προστατεύει τον κόσμο. Τα σχολεία δεν μεν τα ανοίγει, αλλά με τι τάξεις, με 25 και 27 άτομα. Ποιος ενισχύει το συχνοτισμό? Ποιος δεν κάνει μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού? Και μάλιστα να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ποιος δεν ενισχύει με προσωπικό τα κέντρα υγείας, που θα αναλάβουν και τον εμβολιασμό και είναι σχεδόν γυμνά, και αντίθετα πάει σε περικοπές στον τομέα της υγείας εν μέσω πανδημίας? Συνεπώς παράνομοι και παραβιάσεις κάνει αυτή η κυβερνητική πολιτική, που δεν παίρνει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν επιτάσσει ιδιωτικές μονάδες υγείας και να τους εντάξει στον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση και του τρίτου μετώπου. Συνεπώς, όποτε θέλει, τη χρησιμοποιεί την πανδημία για να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα. Μάλιστα. Και τις διεκδικήσεις. Κυρία Μανολάκου, προφανώς υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία ήδη αναφερθήκατε, τα οποία χρήζουν και συζήτησης και κριτικής, και θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Από την άλλη όμως, αυτό που μου λέτε δικαιολογεί αυτό που είδαμε χθες. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένοι, με μάσκες μεν, οφείλουμε να το πούμε, αλλά χωρίς αποστάσεις. Είδαμε δηλαδή συνωστισμό, ενώ η Αττική οδεύει στο κόκκινο και περιμένουμε να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, αυστηρότερα μέτρα. Κυρία Παπαβασιλείου, εγώ θα σας απαντήσω με ένα πραγματικό γεγονός. Και στη δίκη της Χρυσής Αυγής για την καταδίκη του στο εφετείο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ήταν χιλιάδες κόσμος. Και υπήρχε ο φόβος και λέγανε οι γιατροί ότι φοβόμαστε ότι μετά θα αυξηθούν τα κρούσματα. Τα κρούσματα, ναι. Όμως βγήκε η κυρία Ντάγκα και λέει ο φόβος μας δεν επιβεβαιώθηκε. Και χτες δεν ήταν τυχαίο ότι και προσπαθούσαν να κρατήσουν αποστάσεις και όλοι είχαν μάσκες. Ναι, το ανέφερα και εγώ προηγουμένως. Ναι, βέβαια. Κυρία Μανολάκου, η εικόνα δεν διαψεύδει. Είδαμε όμως πολύ βέβαια, είδαμε κόσμο αγκαλιασμένο ένας δίπλα στον άλλον. Ο φόβος και ο τρόμος φαίνεται όταν βγαίνει ο λαός να διεκδικήσει. Ο αυταρχισμός λοιπόν δεν μπορεί να εμποδίσει τις δίκαιες διεκδικήσεις. Χθες πάντως δεν είδαμε καταστολή από πλευράς αστυνομίας. Να σας πω όμως, κυρία Παπαβασιλείου, και θα σας το θυμίσω, στις 17 Νοέμβρη που υπήρχαν και οι αποστάσεις και οι μάσκες, η επίθεση της αστυνομίας ήταν βάρβαρη. Mm.
μέχρι και τους βουλευτές μας χρησιμοποίησαν βία. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που τους πονάει, αυτό που τους πονάει είναι ότι ο λαός δείχνει τη δύναμή του και βγαίνει έξω να διεκδικήσει το δίκιο του. Ωραία. Να συμφωνήσουμε λοιπόν, κυρία Μανολάκο, ότι τα υγειονομικά μέτρα δεν επιβάλλονται με την αστυνομία. Δεν θα έπρεπε να τα επιβάλλουμε εμείς οι ίδιοι ως πολίτες, ως κόμματα, ως φορείς, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση χάρη του υπέρτατου αγαθού που είναι η δημόσια υγεία? Ναι. Η αυτοσυγκράτηση θα πρέπει να πάει στην κυβέρνηση για να μην φέρνει βάρβαρα νομοσχέδια, για να ικανοποιήσει τα προνόμια και τις ανάγκες του κεφαλαίου και να ποδοπατήσει τις ανάγκες των φοιτητών, των μαθητών, του λαού συνολικά. Αλλά αντίθετα έχει χρησιμοποιήσει την πανδημία σαν άλοθη να τσακίσει και τα τελευταία δικαιώματα, και δεδομένου ότι έχουμε μπροστά μας, διανύουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, πιο βαθιά από την προηγούμενη που είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 2020, ενισχύει το οπλοστάσιο με κατασταλτικούς νόμους προκειμένου να απαγορεύσει στα σωματεία και τα μέλη τους να βγουν έξω, να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν. Δεν θα τους περάσει. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ, και καλή δύναμη. Να είστε και καλά. Να ξέρετε ότι θα συνεχιστούν ακόμα πιο δυνατά οι αγώνες των εργαζομένων απέναντι στον κατασταλτικό και αντιλαϊκό κατήφορο της κυβέρνησης. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ. Κυρία Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής του ΚΚΕ.